Ο ήχος αυτός θα ακουστεί σύντομα και οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και δειλά-δειλά οι γονείς έχουν ξεκινήσει τις αγορές τους στα βιβλιοπωλεία. Η κίνηση έχει ξεκινήσει κυρίως για την τσάντα. Τις τελευταίες μέρες, τώρα εδώ και κανένα τεσσάρι μέρες, υπάρχει μια κινητικότητα όσον αφορά την τσάντα και κάποιες λίστες σχολείων που ήδη έχουν βγει για να αρχίσει η προετοιμασία σιγά-σιγά. Σύμμαχος στη μάχη κατά της ακρίβειας θα είναι και το καλάθι του μαθητή, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 28 Αυγούστου. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Τουρκάκος προανοίγει λιτατικούς ελέγχους και ζήτησε τη στήριξη ελληνικής οικογένειας απευθυνόμενος σε παράγοντες αγοράς. Πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια μείωσης του κέρδους και οι τιμές να είναι καλύτερες από πέρυσι. Δεν δικαιολογείται καμία ανατίμηση στα σχολικά είδη. Στο καλάθι του μαθητή εντάσσονται σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια μπλοκ, μολύβια, ξύλινα ή μηχανικά, χρωματιστή μαρκαδόρι, ξυλομπογιές, στυλό, γόμες, ξύστες, διαβίτες, χάρακες και φωτοτυπικό χαρτί. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε ποια προϊόντα και σε τι τιμές θα τρέχουν στην αγορά. Τιμές δεν μπορούμε να δώσουμε κατευθείαν, διότι υπάρχει θέμα τι ποιότητα είναι, πόσα γραμμάρια είναι, αν η τσάντα. Τι προδιαγραφές έχει, το στυλό, το μολύβι. Είναι διαφορετικά προϊόντα για να μπορέσεις να συγκρίνεις και να πεις τιμές. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα πρέπει να εντάσσουν στον κατάλογο που στέλνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης ένα τουλάχιστον προϊόν, εφόσον διαθέτουν προϊόντα της κατηγορίας αυτής προς την πώληση στους καταναλωτές.